11 Σεπτεμβρίου σήμερα 2024 και ώρα 9 στην Λεωφόρο 25 Μαρτίου στην Πετρούπολη. Έχουν αρχίσει εργασίες σμίκρινσης του πλάτους της οδού. Βέβαια είναι μισή δουλειά αυτή, το σωστό θα ήταν να την πεζοδρομήσω. Αλλά έστω και έτσι, με δεδομένες τις εργασίες μίκρινσης του πλάτους της Λεωφόρου 25 Μαρτίου, γίνεται σαφές ότι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα εξακολουθούν πάντα να έχουν την τιμητική τους, αδιαφορούν πλήρως για τα συμβαίνοντα και συνεχίζουν την ίδια την τακτική του παράνομου παρκαρίσματος. Το γεγονός ότι γίνονται εργασίες ουδόλως τους ενδιαφέρει τους παρανομούντες. Τους άφησαν μία πλευρά του οδοστρώματος να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτή τη μία πλευρά του οδοστρώματος εξακολουθούν να την χρησιμοποιούν ως παράνομο παρκάρισμα. Δείτε το. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που τραβάω. Δεν υπάρχει κανένα κενό απολύτως στη σειρά, όλα τα παρκαρισμένα παράνομα αυτοκίνητα, ενώ από την άλλη πλευρά έχει μπει και φραγμός για τις εργασίες της μίκρυνσης της οδού. Αυτοί εδώ δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τίποτα. Συνεχίζουν τη δουλειά τους και φυσικά θα συνεχίσουν να την κάνουν τη δουλειά τους. Και όταν τεθεί και ολοκληρωθεί η εργασία, η οποία γίνεται τώρα, σιγά μην κάτσουν να φοβηθούν. Ποιος θα ασχοληθεί μαζί τους? Η αστυνομία έτσι κι αλλιώς εδώ είναι ανύπαρκτη. Δεν κάνει απολύτως τίποτα και βέβαια αυτή η κατάσταση, ενώ το έργο υποτίθεται ότι γίνεται για κάτι καλύτερο, θα απλά θα την χειροτερεύσει, εφόσον δεν αστυνομεύεται. Και δεν αστυνομεύεται, δυστυχώς. Δείτε, δεν σταματούν καθόλου. Ούτε και τους ενδιαφέρει τι γίνεται. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και ενώπιον αυτής βρισκόμαστε. Ως εκ τούτου, το μόνο που μπορεί και πρέπει να γίνει είναι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση άπαξ διαπαντός. Λοιπόν, όσο κατεβαίνω την 25 Μαρτίου στην Πετρούπολη, τόσο βλέπω και βλέπετε ότι υπάρχει ασφιχτικό παρκάρισμα. Εδώ λέβαινες έχει παρκάρει και ανάποδα. Έχει παρκάρει και ανάποδα το παλικάρι. Έτσι τον βόλευε, έτσι έκανε. Γιατί να μην το κάνει? Ποιος θα το σταματήσει? Θα το σταματήσει κανένας? Κανένας, απολύτως. Λοιπόν, και όσο συνεχίζουμε να περπατάμε, η μόνη διακοπή που υπάρχει είναι ένα μηχανάκι που διέκοψε τη σειρά των παράνομων παρκαρισμένων αυτοκινήτων. Φτάσαμε στο Γερμανό και η κατάσταση συνεχίζεται αμύωτη μέχρι τέρμα κάτω. Δεν αλλάζει. Οι λεβέντες δεν έχουν καμία διάθεση να συμμορφωθούν με την νομιμότητα. Λοιπόν,
Κάποιος όμως πρέπει να τους συμμορφώσει.